Όλο αυτό το ευρύ φάσμα των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να το εξετάσουμε εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των προσπαθειών. Εμείς το χαιρετίζουμε βέβαια. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι θεσμοί, γιατί είναι πολύ ευρύ το φάσμα των μεταρρυθμίσεων που προτείνεται. Τώρα, διαδικαστικά μιλώντας, για να καταλάβετε, το πρώτο βήμα είναι να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν σε μια συμφωνία επί του συνόλου των θεμάτων. Στο μέγιστο δυνατό βαθμό πρέπει το πρόγραμμα που ήδη είναι σε εφαρμογή να τηρηθεί. Από εκεί και πέρα, να συνδυαστούν και οι νέες μεταρρυθμίσεις και να είμαστε στα πλαίσια τα προδιαγραμμένα δημοσιονομικά μιλώντας. Σίγουρα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία για τι πρέπει να κάνουμε και τι προσδοκούμε από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει τους επόμενους μήνες. Και στη συνέχεια, ποια θα είναι η καθήλυνη εφαρμογή. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Προφανώς, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν προκαταβολές αν δεν υπάρξει συμφωνία και αν δεν υπάρξει καθήλυνη εφαρμογή. Ένα παράθυρο αφήνω. Αν υπάρξει συμφωνία επί του όλου ζητήματος και πλέον ξεκινήσει δραστικά και ουσιαστικά η καθήλυνη εφαρμογή από τη πλευρά μου, θα είμαι ανοιχτός να εξετάσω μια διαίρεση σε δύο επιμέρους μέρη της εκταμίευσης, κάτι που έχει ήδη ξαναγίνει. Αλλά πρώτα πρέπει να υπάρξει συμφωνία επί όλου του πακέτου και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει πλέον ουσιαστικά η καθήλυνη εφαρμογή. Το μήνυμα μου εμένα σήμερα και ήταν το εξής. Πέρασαν δύο εβδομάδες προφανώς συζητώντας ποιος θα συναντήσει ποιον και πού, με ποια μορφή, σε ποιο σχήμα και με ποια ημέρησια διάταξη. Αλλά εδώ με αυτά και με εκείνα πέρασαν δύο εβδομάδες. Τι άλλο να πω. Αρκετά μιλήσαμε. Ας ξεκινήσουμε την Τετάρτη ουσιαστικά. Ξεκινάμε στις Βρυξέλλες με το κέριο κομμάτι των συζητήσεων. Ας υπάρξουν και οι άνθρωποι στην Αθήνα από τους θεσμούς που θα δουλέψουν όπως πάντοτε με τους τεχνοκράτες και για λόγους αποτελεσματικότητας να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία. Και ας προσπαθήσουμε όλες αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα στοιχεία να τα ευθυγραμμίσουμε και με τις συζητήσεις που θα δημιουργηθούν στις Βρυξέλλες. Και πρέπει να υπάρχει διαρκής ροή πληροφοριών μεταξύ όσων να διαμείβονται εδώ, στις Βρυξέλλες, και όσων συζητούν οι τεχνοκράτες μας στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια πρακτική προσέγγιση. Εξ όσων μπορώ να σας πω εγώ τουλάχιστον, τελείωσαν οι συζητήσεις του ποιος θα δει ποιον και πού και με ποιο σχήμα. Έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Ελένη Βαρβιτσιώτη from Καθημερινή Greece. Ελένη Βαρβιτσιώτη, Καθημερινή. Έγιναν συζητήσεις στον Eurogroup σχετικά με την χρηματοδότηση των αναγκών της Ελλάδας. Πείτε μου λοιπόν εάν εκφράστηκε μια τέτοια ανάγκη και κατά πόσο θα βοηθήσετε να λυθεί το πρόβλημα αρεστότητας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα για τις επόμενες εβδομάδες. Όχι, δεν συζητήθηκε το θέμα αυτό ρητά σήμερα. Εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας που καταλήξαμε την περασμένη μας συνάντηση. Στηρίζουμε, θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση υπό την προϋπόθεση να υπάρξει συμφωνία εφόλου του πακέτου και εφόσον ξεκινήσει ουσιαστικά η καθήλυνη εφαρμογή. Να είναι ακριβόχρονη και συγκεκριμένη. Περιμένουμε να δούμε τα δύο αυτά στοιχεία να υλοποιούνται. Αν υπάρχει χρονική πίεση για τη χρηματοδότηση αναγκών στην Ελλάδα, τόσο πιο επίγον είναι να βρούμε τρόπο να ξαναμπούν σε μια πορεία όλα τα θέματα. Δεν γίνεται ανάποδα όμως. Δεν μπορούμε να συζητούμε προκαταβολές αν δεν προϋπάρξουν συμφωνίες εφόλης της ύλης και αν δεν υπάρξει ξεκίνημα της καθήλυνη εφαρμογής. Real News Greece. Ερώτημα. Είπατε ότι χάσαμε δύο εβδομάδες κουβεντιάζοντας ποιος θα δει ποιον και με ποιο σχήμα. Γιατί χάθηκε αυτός ο χρόνος? Τι πρόβλημα έχει η ελληνική πλευρά? Γιατί ήταν σαφές ότι η συμφωνία δεν υπήρχε και ότι οι όροι που έχουν να κάνουν με την παράταση από την πλευρά τους ήταν σαφείς. Δεν πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τι συνέβη. Γιατί δεν προχωρήσαμε με τον φυσιολογικό τρόπο? Δεν έπρεπε ήδη να ξεκινήσει η κουβέντα με την Αθήνα? Υπήρξε κάποια άλλη διαδικασία που οι ελληνικές αρχές θέλησαν να συζητήσουν ή που προέτειναν στο μεταξύ? Γιατί χάθηκαν τέλος πάντων δύο εβδομάδες και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τώρα θα ξεκινήσουμε να συζητάμε ή και ότι δεν θα χάσουμε ακόμα δύο εβδομάδες ή και ένα μήνα και πάλι επί διαδικαστικών ζητημάτων? Γιατί υπάρχει πρόβλημα με, ας πούμε, με το θέμα της νομοθεσίας για την ανθρωπιστική κρίση. Άκουσα είναι καταιγισμός των ερωτήσεων αυτών που μου υποβάλλετε. Να πάμε μία προς μία. Πάμε καταρχήν στην πρώτη ερώτηση. Περιμένω τώρα να θυμάμαι εγώ την πρώτη ερώτηση.
Για να θυμηθώ τώρα τι μου είπατε. Γιατί χάσαμε δύο εβδομάδες. Η συμφωνία που είχαμε ήταν σαφή. Είχε προβλέψει ρητά ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει με τρόπο επικοδομητικό και γοργό να συνεργαστούν με τους θεσμούς με στόχο μια συμφωνία το αργότερο μέχρι τέλη Απριλίου. Εγώ είχα πει μάλιστα να το κάνουμε και νωρίτερα γιατί έχουμε μόνο 4 μήνες για να ξεκινήσουμε. Το είχα πει από τότε. Οι πραγματικές συζητήσεις ακόμα όμως δεν έχουν ξεκινήσει. Αυτό συμπεράνομαι σήμερα. Θα ξεκινήσουν τη Τετάρτη και θα ξεκινήσουν κυρίως στις Βρυξέλλες και οι τεχνοκράτες θα στηρίξουν την όλη διαδικασία από την Αθήνα. Αυτό είπαμε. Ευχαριστώ. Λαβανγκουάρδια. Ερώτηση του κ. Ρέγκλινγκ. Υπήρξε συμφωνία για την επιστροφή του 1,5 δισεκατομμυρίου από πλευράς της Ισπανίας. Θα υπήρχε ίσως και μια επιθυμία για περαιτέρω καταβολή. Άρα ο κ. Ντάιζενμπλουμ είπε ρητά και κατηγορηματικά.